Λοιπόν, αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα της ενέργειας στην Σύνοδο Κορυφής μετά την εκτείναξη των τιμών από τον Οκτώβριο. Και ακόμα σήμερα συνεχίζεται η αύξηση στη μέσο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Θα εξετάσουν λοιπόν οι 27 ηγέτες την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος κοινής προμήθειας φυσικού αερίου σε εθελοντική βάση. Κάτι σαν αυτό που είχαμε κάνει με τα εμβόλια δηλαδή. Ακριβώς, όπως αυτό που εφαρμόστηκε για την προμήθεια, την κοινή προμήθεια εμβολίων, με ένα και μόνο σκοπό να πέσουν οι τιμές, Πόπη, στο φυσικό αέριο. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων αποθήκευσης αερίου και σύμφωνα με την Κομισιόν, εάν τεθεί σε εφαρμογή αυτό το σύστημα, τα κράτη-μέλη μέσω κοινής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο αναμένεται να έχουν την δυνατότητα να στηριχτούν σε αποθέματα άλλων χωρών σε περίπτωση ανάγκης. Για να δούμε τι θα συμβεί, γιατί πραγματικά μαστίζει. Ήταν ένα αίτημα αρκετών χωρών αυτό. Έτσι, μαστίζει. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο η τιμή της ενέργειας αυτή καθ' αυτή, είναι και η τιμή όλων των προϊόντων που παρασύρεται προς τα πάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ.